Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς φαίνεται όλα δείχνουν και συγκλίνουν στο ότι ο κύβος τελικά ρίφθη και ήδη είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Μάλιστα, οι τόνοι πολλές φορές με διάφορα ζητήματα στο επίκεντρο ανεβαίνουν είτε εντός του Κοινοβουλίου είτε εκτός κατά τις περιοδίες και τις δημόσιες παρουσίες των πολιτικών. Θα σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα, την τρέχουσα, αλλά και αυτό που αναμένεται το επόμενο διάστημα, με τον απόψινό μας καλεσμένο, τον πολιτευτή, πρώην υπουργό, επί σειρά ετών βουλευτή και γνώστη και της αυτοδιοίκησης, τον γνωστό σε όλους, Δυτικό Μακεδόνα, Πάρη Κουκουλόπουλο. Κύριε Κουκουλόπουλε, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Μαζί και η καλή συνάδελφος η Κατερίνα Μαρκοπούλου. Έχει άλλωστε και παράλληλη διαδρομή μέσω της δημοσιογραφικής κάλυψης με την πορεία του Πάτρη Κουκουλόπουλου, αλλά και μια ιδιαίτερη σχέση. Άρα γνωρίζει περισσότερα και θα εμβαθύνουμε σε ερωτήματα. Κύριε Κουκουλόπουλε, θέλω να ξεκινήσω. Συμφωνείτε καταρχήν με την κοινή αποδοχή ότι είμαστε πια σε προεκλογική περίοδο? Προφανώς είμαι σε προεκλογική περίοδο, έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και οι συνταγματικές προθεσμίες να εξαντληθούν, θα έχουμε σε 6 μήνες εκλογές, έτσι κι αλλιώς. Ναι, οπότε είμαστε θα... de facto σε προεκλογική. Ωστόσο, είναι σωστή η επισήμανση που κάνετε στην αρχή, ότι δηλαδή έχει ανάψει για τα καλά η φωτιά που λέμε. Λες και είμαστε στο μέσο της προεκλογικής περίοδου, γιατί υπάρχουν μια σειρά ανοιχτά ζητήματα, έτσι, από τα ελληνοτουρκικά μέχρι την ακρίβεια, το ενεργειακό, το οποίο καίει κυριολεκτικά. Και όλο αυτό πλαισιώνεται από το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο έχει αλλάξει πίστα. Και κατά συνέπεια, η κυβέρνηση νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτεί σοβαρά, γιατί δεν ξέρω τι άλλο έχει να δώσει, καθώς πιέζεται από όλο αυτό το περιβάλλον. Μια και αφήσατε αιχμή για το θέμα το σκάνδαλο των υποκλοπών, μοιάζει λίγο με τηλεοπτικό σύριαλ. Κάθε εβδομάδα ή κάθε μικρή περίοδο έχει και κάτι νεότερο να προσθέσει. Φαίνεται ότι η λίστα διευρύνεται. Τουλάχιστον αυτό λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά και οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις. Κύριε Μαυρίδη, θα σου πω κάτι. Εμείς από την πλευρά μας, ως Πασόκ μιλάω τώρα, έτσι. Εμείς από την πλευρά μας δεν έχουμε προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες, με ή χωρίς εισαγωγικά, ούτε κάποια σχέση με υπόκους μου και υπονόμους, έτσι. Είτε κρατικούς, είτε παρακρατικούς, είτε εξωκρατικούς. Λοιπόν, έχουμε όμως πολιτικές αρχές και αξίες και ισχύουν αυτά που έχουμε πει από το καλοκαίρι, πριν 3-4 μήνες. Όλοι λέμε να χυθεί άπλυτο φως, να λάμψει η αλήθεια. Ένας τρόπος συγκεκριμένος υπάρχει. Να κινηθεί άμεσα η δικαιοσύνη, η οποία βραδυπορεί περίεργα. Δεν έχει κινηθεί καθόλου γρήγορα σε αυτή την υπόθεση. Και δεύτερον, έπρεπε να κληθούν, θα κληθούν τώρα, εκ των υστέρων δηλαδή, όλα τα κρίσιμα πρόσωπα στη Βουλή που είχαμε προτείνει από την αρχή, από την απόπειρα παγίδευση με το πρέντατορ του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη, την παρακολούθησή του και μέσω αυτού ολόκληρης παράταξης νόμιμα σε εισαγωγικά, όπως μας είπαν από την ΕΕΠ, επί 3 μήνες. Συμφέρον. Λοιπόν, αυτά που έπρεπε να γίνουν πρέπει να... Λοιπόν, και να απαγορευθεί η κυκλοφορία του πρέντατορ. Ο Πρωθυπουργός 3 μήνες μετά, αφού νωρίτερα μας ηρωνευόταν, υποβάθμιζε το θέμα, έκανε συζητήσεις σε επίπεδο αρχηγών για να απολώνει το κλίμα αντί να δώσει χώρο στη λυτρωτική αλήθεια, λυτρωτική για όλους μας και για τη δημοκρατία. Επέλεξε μια άλλη οδό και σήμερα παραδέχεται μια εβδομάδα πριν στη συνέντευξή του, τη γνωστή συνέντευξή του, ότι υπάρχει πρέντατορ στην Ελλάδα. Έτσι όπως το είπε αόριστη, είναι σαν να υπάρχει στα χέρια κάποιου ιδιώτη. Λοιπόν, κανείς δεν ξέρει τίποτα και ο καθένας μπορεί να υποθέτει ό,τι θέλει. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι σε αυτή την υπόθεση πρέπει να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις και αποφάσεις και την ευθύνη τη μεγάλη την έχει η κυβέρνηση. Όλο αυτό που συμβαίνει, κύριε Μαυρίδη, θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά αν δεν το σταματήσουμε τώρα. Όταν λέω σταματήσουμε, γιατί σταματήσουν οι αποκαλύψεις. Προσέξτε, έτσι. Μην παρεξηγηθώ. Πρέπει να σταματήσει να αιωρείται η αμφιβολία
πάνω από την, γύρω από τους θεσμούς και σε, πάνω από όλη την κοινωνία. Αυτό θέλω να πω έτσι. Και γύρω από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Κουκουλόπουλε, γιατί κατά την άποψή σας και την πολιτική σκέψη που έχετε, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, ενώ σε άλλα περιστατικά και σε άλλα σκάνδαλα οι αντιδράσεις είναι άμεσες? Προφανώς, είναι προφανές, κυρία Αργοπούλου, ότι η κυβέρνηση σε ένα μέρος τουλάχιστον αυτών των υποθέσεων έχει άμεση εμπλοκή. Ναι, εμπλοκή και... έχει, γιατί όμως... Μα έχει εμπλοκή. Μα ήδη στην παρακολούθηση Ανδρουλάκη, που είναι το δεδομένο, που είναι δεδομένη, ομολογημένη μέχρι τώρα, έτσι. Δεν είναι, κοιτάξτε, δεν είναι ξεχωρίζω από τις άλλες για κομματικούς λόγους, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Απλά είναι ομολογημένη, δηλαδή η ίδια η κυβέρνηση και η ΕΥΠ στη Βουλή είπαν επίσημα ότι ναι, κάναμε νόμιμη, συσσαγωγικά ξανά τα βάζουμε εμείς, την αποκληθήσαν νόμιμη επισύνδεση, δηλαδή παρακολουθούσαν νόμιμα τον Νίκο Ανδρουλάκη επί 100 μέρες από Σεπτέμβρη μέχρι Δεκέμβρη του 2021, σε μια επίμαχη περίοδο που είχαμε τις εκλογές για την ανάδειξη ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Είχαμε εντωμεταξύ το τραγικό γεγονός της απόλυσης Φόβης Γεννηματά, που μπήκε ένα μήνα μετά την παρακολούθηση, την αρχή παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο νοσοκομείο. Λοιπόν, μιλάμε για μια περίοδο που μιλήσαμε όλοι με όλους δηλαδή. Μας Εσείς έχουν παρακολουθήσει ήδη όλους. Θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα του σκανδάλου των υποκλοπών. Από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός αρνείται να πάει στη Βουλή για να συζητήσει το θέμα, αλλά θα μπορούσε άμεσα να το ξεκαθαρίσει. Είναι υποχρεωμένος, κάτι θα κάνει, δεν είμαι στο μυαλό του. Μήπως θα κάνει εκλογές. Προφανώς δεν έχω και κάποια πληροφόρηση από την πλευρά του Πρωθυπουργού, εννοείται. Αλλά θεωρώ αδιανόητο να μην προβεί σε κάποια πρωτοβουλία που όχι θα αλλάξει τα πράγματα υπέρ του. Είναι υποχρεωμένος στο όνομα της δημοκρατίας, όπως σας είπα, να κάνει έστω και καθυστερημένα αυτά που αρνήθηκε επίμονα να κάνει τον Αύγουστο μήνα. Αυτό. Έχει προαναγγελθεί ότι θα πάει και θα έχει και νομοθετικές ρυθμίσεις. Τουλάχιστον αυτό λέει η κυβέρνηση. Νομοθετικές ρυθμίσεις, ναι, και θα αλλάξει πράγματα με το Πρέδαντορ. Ωστόσο, δεν έχουμε ξεκαθαρίσει αν θα πάει στη Βουλή για να τοποθετηθεί στις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης. Αυτό δεν έχουμε ακόμη απάντηση. Παρουσία στη Βουλή έχει προαναγγελθεί ότι θα γίνει. Φαίνεται ότι θα υπάρξει. Θα υπάρξει, κύριο Μαρινιά, θα υπάρξει στη Βουλή. Αλλά το θέμα εμείς εδώ δεν είμαστε εκπρόσωποι του Πρωθυπουργού. Ναι, το ζήτημα. Το ζήτημα το μεγάλο που εγώ ως μέσος πολίτης και φαντάζομαι αυτοί που μας βλέπουν είναι ότι τελικά θα μάθουμε γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν αποδέκτης αυτών των παρακολουθήσεων. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό νομίζω είναι ένα ζητούμενο. Γι' αυτό εμείς, κύριε Μαυρίδη, εστιάζουμε συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα. Δεν συμμετέχουμε σε ένα διαγωνισμό λασπολογίας. Ζητάμε σταθερά και επίμονα εδώ και τρεις μήνες την άρση του απορρίτου, ακριβώς για να μάθουμε, να μάθει ο Νίκος Ανδρουλάκης ο ίδιος και μαζί του όλος ο ελληνικός λαός ποιος ήταν ο λόγος της παρακολούθησής του. Ποιος ήταν ο λόγος της παρακολούθησής του. Είναι δυνατόν, προσέξτε, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξαναλέω, δεν θέλω να μου αποδώσει κανένας από τους τηλεθεατές, κανένας και καμία, μία πρόθεση να μιλήσω κομματικά. Απλά είναι η ομολογημένη και επιβεβαιωμένη μέχρι τώρα, όπως είπα, παρακολούθηση και από την ΕΕΠ μαζί με την απόπειρα του Predator. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν θα πάρει σε λίγους μήνες θα πάρει μια από τις τρεις εντολές, όπως δείχνουν τα πράγματα, έτσι. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ένα από τα τρία πρώτα κόμματα, λοιπόν. Άρα λοιπόν θα πάρει οι εκλογές μια απλής αναλογικής. Δεν πρόκειται κανένα κόμμα, όποιο και αν είναι πρώτο, να έχει 151 βουλευτές. Κατά συνέπεια, θα πάρουν διερευνητική εντολή τα τρία πρώτα κόμματα για σχηματισμό κυβέρνησης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν θα πάρει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς να ξέρουμε για ποιο λόγο τον παρακολουθούσαν. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα στα πλαίσια της λεγόμενης φιλελεύθερης δημοκρατίας. Έτσι ονομάζουμε τη δημοκρατία στην οποία τα ατομικά δικαιώματα, έχουν εξέχουσα θέση, εν πάση περιπτώσει. Τη δυτική δημοκρατία, στην πω έτσι. Υπάρχει μια υποσημείωση ότι υπήρξε αποδοχή, αν θέλετε, σε αυτό που κουβεντιάζουμε, ότι μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης να πάει στην ΕΥΠ και να μάθει τον λόγο. Αλλά μα τώρα όμως λένε καταστράφηκαν τα αρχεία. Ναι. Και επικαλείται για τον λόγο, ο οποίος προφανώς δεν έχει καταστραφεί, για τον λόγο της παρακολούθησης, η κυβέρνηση επικαλείται το απόρριτο. Γι' αυτό σας είπε, κύριε Μαυρίδη, εμείς δεν λέμε πολλά, λίγα λέμε. Όπως βλέπετε, δεν πρωταγωνιστούμε σε όλο αυτό το διάλογο που γίνεται, γιατί δεν κατέχουμε και ιδιαίτερες πληροφορίες. Λέμε όμως άρση απορρίτου. Και αν υπάρξουν και άλλα πολιτικά πρόσωπα,
ούτε τολμώ να σκεφτώ ότι παρακολουθήθηκαν νόμιμα υπουργοί εν ενεργεία και μάλιστα σε κρίσιμα πόστα. Σε αυτά προφανώς πρέπει να υπάρξει άρση απορρίτου. Για ποιο λόγο μια κυβέρνηση να παρακολουθεί έναν πολιτικό αρχηγό από τη μια, έναν άλλο πολιτικό αρχηγό από την άλλη και ακόμα παραπέρα έναν υπουργό σε ένα κρίσιμο υπουργείο? Τι θα πει απόρριτο? Θέλει να καταργηθεί το απόρριτο γενικά και όρισε. Προσέξτε, μην παρεξηγηθούμε. Λέμε συγκεκριμένα ότι πρέπει να υπάρξει άρση απορρίτου σε περιπτώσεις που ο πολίτης στη δημοκρατία πρέπει να γνωρίζει. Δεν μπορεί να αιωρούνται νεφελώματα και κατηγορίες ανυπόστατες για κανέναν στη δημοκρατία. Και μιας και μιλάμε για παρακολουθήσεις, κύριε Κουκουλόπουλε, εσείς είχατε την αίσθηση ποτέ ή το φόβο ότι μπορεί να σας παρακολουθούν? Αίσθηση ή φόβο, κυρία Μαρκοπούλου, μπορεί να έχει ο καθένας. Κοιτάξτε, στα πλαίσια που θυμάστε πώς αντέδρασε η κοινωνία καλόπιστα στην αρχή όταν έκανε την καταγγελία στον Άρη Πάγου Νίκος Ανδρουλάκης, ότι όλους μας παρακολουθούν. Υπάρχει μια γενικευμένη αίσθηση ότι γενικά γίνονται παρακολουθήσεις από διάφορες πλευρές, όχι ακριβώς από το κράτος. Αλλά και από τον Bill Gates, ότι μας παρακολουθούν. Υπάρχει και τα λοιπά. Τώρα με ρωτάτε εμένα. Εμένα, όπως και πολύ μεγάλο αριθμό στελεχών του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, για μας δεν υπάρχει ερώτημα. Επί 100 μέρες μας παρακολουθούσαν. Όλοι όσοι είχαμε επικοινωνία, και εγώ με από τα στελέχη που είχα διαρκή επικοινωνία με τον Νίκο Ανδρουλάκη, έχουμε πέσει θύματα παρακολούθησης ήδη. Τι να κάνουμε λοιπόν υποθέσεις? Να πάμε λίγο αυτό, αυτό να καταλάβει αυτό. Γι' αυτό και επιμένω τόσο πολύ σε αυτό το θέμα, ξαναλέω για κομματικούς λόγους. Δηλαδή, εδώ υπήρξε παρακολούθηση, όχι απόπειρα, παρακολούθηση ολόκληρης της παράταξης με προφανή στόχο να μας θέσουν σε ομοιρία. Υπάρχει άλλος? Εμείς αυτό λέμε. Αν υπάρχει άλλος λόγος, ας κάνουν άρση απορρίτου να μας τον πούν. Εμείς λέμε ότι με όλα όσα ξέρουμε, από την ώρα που παρακολουθούσα τον Νίκο Ανδρουλάκη όταν μιλούσε με δύο πρώην πρωθυπουργούς, Σιμίτη Παπανδρέου, με δύο πρώην πρόεδρους του ΠΑΣΟΚ, Βενιζέλου και γεννηματά για ένα μήνα, με σειρά στελεχών κορυφαίων, με όλους τους βουλευτές, ευρωβουλευτές, με σειρά κορυφαίων στελεχών ΠΑΣΟΚ και με άλλους παράγοντες στα μέσα ενημέρωσης κ.ο.κ., παρακολουθούσα μια ολόκληρη παράταξη. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό για τη δημοκρατία. Δεν είναι ανεκτό. Δεν είναι ανεκτό αυτό στα πλαίσια της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Θα έχει οδηγήσει σε σωρία παρετήσεων και σε εκλογές οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα στον κόσμο. Μπήκαμε στο δρόμο για τις εκλογές, κύριε Κουκουλόπουλε. Το αναφέραμε, το συζητήσαμε. Το θέμα είναι αν θα γίνουν μέσα στο Γενάρη, όπως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, ή μετά την 1η Μαρτίου. Και το λέω αυτό γιατί θα υπάρξει, δεν μπορεί να αποκλείσει αλλαγή. Θα υπάρξει αλλαγή στα δεδομένα. Αν θα γίνουν το Γενάρη, θα γίνουν με τον Ινστή σύστημα, μετά την 1η Μαρτίου απλή αναλογική, που σημαίνει ότι τα δεδομένα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Όχι, για την απογραφή λέτε? Σε σχέση με την απογραφή. ναι. Σε σχέση με την απογραφή θα έχουμε μείωση των υποψηφίων βουλευτών, μείωση των εδρών. Μην το λέτε αυτό ακριβώς, δηλαδή. Έτσι τουλάχιστον έχουμε αυτές τις πληροφορίες. Όχι, λέτε, αναφέρεσαι στο δημοσίευμα του Γενικού Γραμματέα της κυβέρνησης. Και πληροφορίες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Υπήρξε και δήλωση του Γιάννη Οικονόμου, του εκπροσώπου της κυβέρνησης, που είπε ότι μετά το Μάρτιο. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα επειδή απασχολεί πάρα πολύ τους πολίτες και πάρα πολύ τη Δυτική Μακεδονία, όχι μόνο την Κοζάνη. Γιατί μειώνονται οι έδρες. Είναι πολλής λόγος για την Καστοριά, έτσι, για τη Φλόρινα. Μόνο εδρική Φλόρινα Καστοριά. Είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε μερικά πράγματα επειδή τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, απόλυτη διαδρομή μου. Καταρχάς, δεν έχουμε κανένα στοιχείο για τον λεγόμενο νόμιμο πληθυσμό. Ο αριθμός των εδρών κάθε περιφέρειας αποφασίζεται, σχετίζεται με τον νόμιμο πληθυσμό, όχι τον μόνιμο. Αυτό που μάθαμε το καλοκαίρι, που έχει την μεγάλη μείωση πληθυσμού, τη μεγαλύτερη από τις 13 περιφέρειες χώρες στη Δυτική Μακεδονία, έτσι, με τα Γρεβενά μπροστά, με τα Καστοριά, Φλόρινα, Κοζάνη, που έχουν μεγάλες μειώσεις, αυτό δεν αφορά αυτό που συζητάμε. Ο νόμιμος πληθυσμός είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια. Λέτε δηλαδή κάποιος που μένει στη Βέρεια, ψηφίζει Κοζάνη. Είσαι μετρά στην Κοζάνη, όχι στη Βέρεια. Που σημαίνει ότι δεν θα έχουμε μείωση εδρών. Λέτε να μας σώσουν οι ετεροδημότητες δηλαδή? Όχι, εγώ δεν λέω τίποτα. Λέω ότι η Ελστάτ, αφού κάνει τους τελικούς ελέγχους για την απογραφή αυτή του καλογεριού που μάθαμε, θα κάνει και τους τελευταίους ελέγχους σύμφωνα με τους κανόνες της Eurostat και θα παραδώσει στον Υπουργό Εσωτερικών 30 Δεκεμβρίου,
30 Δεκεμβρίου, αυτό είναι επίσημο που σα λέω. Από επίσκεψη που κάναμε στην ίδια την Ελστάτ για να ενημερωθούμε συνολικά για την απογραφή, βέβαια, και όχι μόνο για τις εκλογές, ως κόμμα. Συμμετείχα και εγώ στην αντιπροσωπεία. Λοιπόν, 30 Δεκεμβρίου λοιπόν θα παραδοθούν στα χέρια του Υπουργού Εσωτερικών. Από εκεί και πέρα πρέπει να βγει, θα κάνει αμέσως, πολύ γρήγορα θα κάνει την αναλογία των εδρών. Εκεί θα δούμε αν υπέρχονται αλλαγές. Και στην Κοζάνη και στην Κασοριά και στη Φλόρινα, δεν το ξέρουμε σήμερα για κανέναν. Πάντω οι αλλαγέ δεν θα είναι πάνω από 10, να ξέρει, σε όλη την Ελλάδα. Δεν ισχύουν αυτά τα δημοσιεύματα που γράψαν για 30 και 40 έδρε που φεύγουν από εδώ, πάνε εκεί κλπ. Αυτά είναι ανεύθυνα όλα που γράφτηκαν. Και πρέπει να βγει προεδρικό διάταγμα. Θα βγει δηλαδή, θα ετοιμάσει το διάταγμα του Υπουργείου Εσωτερικών και πρέπει να βγει προεδρικό διάταγμα που σημαίνει πρέπει να πάει στο Συμβούλιο Επικρατεία μέχρι το Φλεβάρι. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τον χρόνο. Βέβαια, αν θέλει να το επισπεύσει η κυβέρνηση και δεν καθυστερήσει το Συμβούλιο Επικρατείας, λογικά από τον Μάρτη και μετά, αν έχουμε προκήρυξη εκλογών, λογικά θα μας προλάβει η νέα απογραφή. Αυτό δεν ξέρουμε όμως τι σημαίνει. Αυτό είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εσείς είστε έτοιμος για τις εκλογές. Και ας πω και κάτι, σημαίνει και πολλά πράγματα και για το νομό μας, αν έχει μία έδρα πάνω, μία κάτω. Έτσι. Η μεγάλη αλλαγή, παράδειγμα, είναι όταν μια περιφέρεια γίνεται τριεδρική ή μια διεδρική γίνεται μονοεδρική, έτσι. Σωστό. Στις διεδρικές, ως γνωστόν, τα δύο πρώτα κόμματα πλην σπανιωτάτων εξαιρέσεων παίρνουν πάντα από μια έδρα και στις τριεδρικές, κατά κανόνα, τα τρία πρώτα κόμματα παίρνουν από μια έδρα. Ενώ στις τέτραεδρικές και πέρα, μέχρι και 20 εδρικές ισχύει το ίδιο καθεστώς περίπου. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή δραματικά για την Κουζάνη. Εσείς λοιπόν είστε έτοιμος για τις εκλογές? Τελευταία ερώτηση. Ναι, είστε έτοιμος και μία ακόμα. Εσείς είστε έτοιμος για τις εκλογές, κύριε Υπουργέ? Κυρία Μαρκοπούλο, επειδή έκανε αναφορά στην πολύχρονη σχέση και γνωριμία μας, εσείς στα μέσα ενημέρωσης, εγώ στους θεσμούς, έτσι. Καλά, είναι ρητορικό. Ξέρετε μεταξύ των άλλων. Ξέρετε μεταξύ των άλλων ότι έκανα και πρόσκοπος. Είναι ρητορικό. Εκεί λοιπόν έμαθα. Γνώσει στην αυτοδιοίκηση και λοιπόν έμαθα. Φίλο στον κύριο Κουκουλόπουλο. Ως πρόσκοπος έμαθα το έσω έτοιμος. Αυτό λέμε. Έσω έτοιμος που λένε οι προσκόπους. Πάντα λοιπόν έτοιμος. Πόσο μάλλον που στην περιοχή μας πρέπει να είμαστε. Νομίζω πρέπει να δώσουμε όλοι μας και οι πολίτες. Με συνέπεια όλες τις μάχες που ακολουθούν το 2023, όπως δείχνουν τα πάντα, δεν πρόκειται να γίνουν 22 εκλογές και να προκηρυχθούν σε λίγες μέρες. Θα γίνουν το Γενάρη. 23 θα γίνουν, λοιπόν. Το 23 λοιπόν θα είναι ένα έτος που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σαν έτος της μεγάλης στροφής για τη Δυτική Μακεδονία. Επειδή η Αθήνα, το κέντρο, μας συμπεριφέρεται εδώ και χρόνια ώστε να μην κατοικείται από ανθρώπους αυτή η περιοχή. Λες και είναι ακατοίκητη. Επειδή τα σενάρια σας φέρνουν και για υποψήφιο περιφερειάρχη και δεν λένε να σταματήσουν και όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, κύριε Κουκουλόπουλε, το σκέφτεστε και αυτό το σενάριο? Κυρία Μαρκοπούλε, έχω πει σαν κοινής αποδοχής πρόσωπο. Ναι, ναι. Στα πλαίσια της συνεργασίας. Προηγούνται άλλες μάχες και δεν πρέπει να πάει καμία μάχη χαμένη. Εγώ θα συμμετέχω και στην πρώτη μάχη, αυτή που προηγείται. Τώρα αυτό το προηγούνται, και άλλες μάχες, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποδεχτείτε αυτή την πρόταση. Συμμετέχω στη μάχη που έρχεται, κύριε Μαυρίδη, όχι, προσέξτε, για δύο λόγους. Όχι, δεν είναι ούτε ναι μεν, ούτε αλλά, ούτε κρύβω κάτι. Για δύο λόγους που είναι εξίσου ισχυροί. Ο ένας λόγος είναι ότι ο τόπος μας, όπως σας είπα, χρειάζεται φωνή στην Αθήνα, γιατί η συμπεριφορά είναι πέρα για πέρα παράδεικτη απέναντί μας. Λες και δεν υπάρχουμε εδώ πέρα, λες και δεν υπάρχουμε. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι εκεί πρέπει να ασκηθεί η μεγάλη πίεση για να αλλάξουν πολλά πράγματα στη ζωή μας. Το ότι δεν και υπάρχουμε οφείλεται στους τοπικούς παράγοντες ή στην κυβέρνηση που δεν δίνει σημασία στην περιοχή. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ανήκουν σε ένα μικρό, είναι αλήθεια, αριθμό στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Από τα παλιά και έμπειρα, όπως λέμε, στελέχη, δεν μιλάω για τη νέα γενιά, που δεν εγκαταλείψαμε σε καμία φάση το ΠΑΣΟΚ και εξακολουθούμε να πιστεύουμε, πες το ρομαντισμό, πες το ό,τι θέλετε, ότι αυτή η παράταξη μπορεί και πρέπει να αναγεννηθεί, γιατί έχει να δώσει πολλά στην πατρίδα. Σε αυτή την καθοριστική λοιπόν μάχη, τόσο για την πατρίδα όσο και για τη δημοκρατική παράταξη,
θέλουν να συμμετέχουν στην πρώτη γραμμή. Ναι, γιατί, και αυτό να μας απαντήσει ο κύριος Κουκουλόπουλος, ναι, γιατί δεν δίνει, δε δίνει η κυβέρνηση σημασία στην Δυτική Μακεδονία. Φταίνει οι τοπικοί παράγοντες ή φταίει η κυβέρνηση που δεν την έχει στο πλάνο της τη Δυτική Μακεδονία. Φταίνε οι τοπικοί παράγοντες που δεν μπορούν να αγωνιστούν και να διεκδικήσουν. Πρακτικά δεν έχουμε φωνή ή οι φωνές που έχουμε εδώ και χρόνια δεν ακούγονται. Και την προηγούμενη περίοδο είχαμε 4 κυβερνητικούς βουλευτές και τώρα έχουμε 4 κυβερνητικούς βουλευτές. Λοιπόν, ο τόπος μας, όπως λένε, όχι εγώ, ανεξάρτητοι επιστήμονες, αναφέρουμε στη μελέτη Καρλόπουλου Σωτηρόπουλου, που επικαιροποιείται, που ξεκίνησε από το ΤΕ, μετά από την περιφέρεια κλπ. Το θυμάστε, κυρία Μαρκοπούλου, έτσι και από το πέρασμά σας από την περιφέρεια. Λοιπόν, αυτή η μελέτη που έχει καταγράψει με ακρίβεια τις συνέπειες, μιλάει για μια εξέλιξη στη Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα στον νομό Κοζάνης, που δεν έχει προηγούμενο ιστορικό πουθενά στον κόσμο, όχι στην Ελλάδα. Έχουμε χάσει το μισό εισόδημα. Το 25% του νου έγινε στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και ένα 25% κατάφερε μέσα σε 3 χρόνια η Νέα Δημοκρατία. Και οι κυβερνήσεις συνεχίζει να τάρχεις από την πλευρά των εκπροσώπων που στέλναμε στην Αθήνα. Για ποιο λόγο του στέλνουμε? Καλά, πολύ μεγάλο θέμα. Για ποιο λόγο του στέλνουμε? Την επόμενη φορά, και ελπίζω να ισχύει η δέσμευσή σας, την επόμενη φορά θα συζητήσουμε για τα πραγματικά διακεδεύματα των προεκλογικών περιόδων, γιατί νομίζω ότι η ακρίβεια είναι ένα θέμα που το αφήσαμε έξω από την απόψινή κουβέντα και είναι πολύ σημαντικό. Είναι το παραδείγμα ένα, κύριε Μαρκοπούλου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βραδιά σας.